Στροφή 180 μοιρών από το Μέγαρο Μαξίμος προς τη διατύπωση της πραγματικής μίας και μόνης διαφοράς που δέχεται να συζητήσει η Ελλάδα στις διερευνητικές με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Σημειώνεται ότι ενώ εκκρεμεί η απάντηση της Τουρκίας για το νέο κύκλο επαφών στην Αθήνα με τον καθορισμό ημερομηνίας, ο Ερντογάν εξακολουθεί να προκαλεί πότε με τις κινήσεις του Τσεσμέ, πότε με τη μεγάλη ναυτική επιχείρηση Γαλάζια Πατρίδα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αιγαίο. Μέχρι πρότινος, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας διευκρίνησε ότι η μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ, ο Πρωθυπουργός εξακολουθούσε να μιλά για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Με παρέμβασή του δημόσια στην εκπομπή αντιθέσεις της Κρήτη TV, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος διευκρίνησε με σαφήνεια και σε κάθε τόνο ότι δεν μπορούμε να μιλάμε γενικώς για θαλάσσιες ζώνες, καθώς τότε συμπεριλαμβάνουμε στην ενδεχόμενη συζήτηση την Αιγιαλίτιδα ζώνη, η οποία αποτελεί μονομερές αναφέρετο δικαίωμα κυριαρχίας μας με επέκτασή της έως και τα 12 μίλια, με βάση τόσο το διεθνές δίκαιο όσο και το δίκαιο της θάλασσας. Είναι μία η διαφορά. Εμείς μόνο με αυτή την έννοια εννοούμε τις θαλάσσιες ζώνες. Τι άλλα μπορεί να φαντασιώνεται ο Ταΐπ Ερντογάν είναι δικό του ζήτημα. Και το τονίζω για πολλωστή φορά. Αυτό πρέπει να τεθεί ήδη από τώρα. Τώρα, όταν εννοώ στην επόμενη συνάντηση στην Αθήνα. Και θα με θυμηθείτε, κύριε Σαχίνη, ποια θα είναι η αντίδρασή του. Αυτός νομίζει ότι αυτές τις ώρες η Ελλάδα μπορεί να παίζει. Η Ελλάδα δεν παίζει. Και σε αυτό το σημείο το τονίζω, είναι εθνική γραμμή όλων των δημοκρατικών δυνάμεων του τόπου. Η οποία γραμμή έχει τη στήριξη όλων μας και του ελληνικού λαού και των πολιτικών δυνάμεων. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της Ελλάδας. Σήμερα, σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Επικρατείας και απόλυτα στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Γιώργος Γεραπετρίτης, για πρώτη φορά διευκρίνησε με έμφαση ότι η διαφορά εγκείται μόνο στην οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ, αλλάζοντας την πρωθυπουργική αφήγηση και εξαλείφοντας το αόριστο της διαφοράς στις θαλάσσιες ζώνες. Είχαμε δύο βασικές προϋποθέσεις για να καθίσουμε στο τραπέζι, που είναι να μην υπάρχουν εκ μέρους της Τουρκίας προκλητικές ενέργειες και να είναι πολύ συγκεκριμένο το πεδίο των συζητήσεων που θα αφορά την Υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είναι προφανές ότι το πρωθυπουργικό περιβάλλον, μετά τη δημόσια παρέμβαση Παυλόπουλου αλλά και τη σταθερή αναφορά του Νίκου Δένδια περί διαφορά στην οριοθέτηση μόνο στο κομμάτι της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, αντιλαμβανόμενο την παγίδα για την Αιγιαλίτιδα ζώνη που έκρυβε η γενική αναφορά περί οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, αναπροσαρμόζει την τακτική του. Θα πούμε από τώρα, γιατί όσο γρηγορότερα τόσο θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, ώστε όταν φτάσουμε στο Συμβούλιο του Μαρτίου, όταν φτάσουμε δηλαδή την εποχή εκείνη στο Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό, να ξέρουν και οι εταίροι μας ότι η υπομονή μας έχει όρια. Ότι ο Ταΐπ Ερντογάν δεν γίνεται να περιφρονεί τη διεθνή κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και από πάνω να επιβραβεύεται. Ωστόσο, φαίνεται ότι θα ήταν ακόμη πιο σαφές εάν υιοθετούσε τη νομική διάσταση που ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε, ότι τελικά η διαφορά, η μία και μόνη με την Τουρκία, έγκυται στην οριοθέτηση νησιωτικής Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ.